πρόεδρο του ΠΑΣ ΙΞΕ τη επαρχία ΠΑΦΟ, κύριο Ευρυπίδη Λοϊζίδη, είναι στο εξωτερικό, αλλά είναι μαζί μα μέσω τηλεφώνου και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, άκουγα το πρωί συνάδελφο στην ΠΑΦΟ, ο οποίος ανέφερε κάποιες καταγγελίες που κάνει ο ΠΑΣ ΙΞΕ ΠΑΦΟΥ ως προς τους ελέγχους που κάνει η αστυνομία, και όχι μόνο η αστυνομία, και η υπηρεσία λοδαπών και μετανάστευσης και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στα ξενοδοχεία της ΠΑΦΟΥ για παράνομη εργοδότηση. Καταγγέλλεται περίεργους τρόπους. Πείτε μας τους, κύριε Λοϊζίδη, τι κάνουν δηλαδή. Βασικά η τελευταία καταγγελία που έγινε από έναν συνάδελφο, ο οποίος η επιστολή έχει σταλεί σε όλα τα Υπουργεία και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρεται σε γκανγκστερική επιδρομή. Ουσιαστικά 6-8 αυτοκίνητα αστυνομίας πάρκαν έξω από το ξενοδοχείο του, κατέβηκαν 30 άτομα, ενστολή και με όπλα, μπήκαν στο ξενοδοχείο χωρίς να ενημερώσουν κανένα και άρχισαν να ψάχνουν και να τρέχουν όπου έβλεπαν να λοδαπώ, να τον ανακρίνουν, να του λέγουν πού είναι η ελευθερία σου, έχει άλλη εργασία κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς λάθος, δίνουν λάθος εικόνα. Μπήκαν στο ξενοδοχείο την ώρα που είχε κόσμο το ξενοδοχείο, εννοείται, κύριε Λοϊζίδη. Κόσμο, και μάλιστα ο ξενοδόχος παραμονήθηκε ότι μπήκαν και στο εστιατόριο την ώρα που ήταν το πρόγευμα και απομάκρυνα από το σέρβις 10 άτομα, τους πήρα στην άκρα και τους έκανα ερωτήσεις, να δείξουν ταυτότητες κλπ. Και τους έβλεπαν οι πελάτες. Άρα καταλαβαίνετε τι ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιο ξενοδοχείο είμαστε. Βουλάν χασίσει αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν εδώ πέρα. Διαρωτούν ότι συνέβαινε σε αυτό το ξενοδοχείο. Δεν είναι σωστός τρόπος αυτός. Μπορούν να γίνουν ελέγχοι κανένα. Μόνο μία καταγγελία έχετε, κύριε Λοϊζίδη, έχετε και άλλες από άλλους ξενοδοχείους. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει γίνει παρόμοιος τρόπος έρευνα τρίτη φορά αυτά τον μήνα, τον Απρίλιο. Mm-hmm. Έχω πέρσει καταγγελίες από τρεις άλλους συναδέλφους. Κρατήσαμε το θέμα σε επίπεδο απλού παραπόνου και περιμέναμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζεται αυτός ο τρόπος ελέγχου και δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί αν δεν σεβαστεί ο ένας τον άλλον, οι ξενοδοχοί είναι οι κοινοί εγκληματίες και θέλουν αυτόν τον έλεγχο. Δηλαδή, οι ξενοδοχοί έχουν όλους τους παράνομους εργάτες στα ξενοδοχεία τους. Αφού καταρχήν η παράνομη εργοδότηση συνιστά φυλάκιση. Δεν πιστεύω να έχει τρελό ξενοδοχείο που θέλει να πάει φυλακή. Ναι, άλλο είναι αυτό, κύριε Λοϊζίδη. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα παράνομη εργοδότηση και στα ξενοδοχεία. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία από την παρουσία. Ναι, άλλο είναι αυτό, κύριε Λοϊζίδη, και άλλο τρόπο με τον οποίο διενεργά στου ελέγχου. Οι ελέγχοι είναι προ την ορθή κατεύθυνση. Γιατί γίνονται φνίδι για την παράνομη εργοδότηση, γιατί είναι ένα παρακλάδι του μεταναστευτικού. Αλλά... επικροτούμε, ναι. Σαν σύνδεσμο, να σα εξηγήσω. Επικροτούμε τον έλεγχο, γιατί είναι σαν αθέμητο ανταγωνισμό όταν κάποιο εργοδοτεί παράνομου εργάτε και είναι και πιο εργατικό. Οπότε όλοι θέλουμε να γίνεται σωστά, να έχουμε όλοι νόμιμου εργάτε. Και εξού και γίνεται και τόσο δώρο για την εργασία από τι τρίτε χώρε. Όμω δεν σταματά και έχουν όλοι το δικαίωμα και το τμήμα εργασία και το immigration. Και όλοι να κάνουν ελέγχους, αλλά πρέπει να γίνονται με έναν διαφορετικό, διακριτικό τρόπο. Θέλει να κάνεις έλεγχο, μπαίνεις στο ξενοδοχείο, λες, θέλω το διευθυντή. Πες, σε παρακαλώ, συνόδευσέ με στα τμήματα σου, όλα να κάνουμε μαζί έλεγχο. Κόσμια, ωραία, χωρίς το link και χωρίς τη στόχη. Ναι, αλλά σου λέει τώρα αν ο διευθυντής γνωρίζει για παράνομη εργοδότηση, πώς. Αλλά και από την άλλη, δεν είναι τρόπος να μπαίνεις μέσα στο εστιατόριο. Δεν θα του έρχομαι στο γραφείο σου μισή ώρα πριν. Θα μπει στο γραφείο του και του πει να συνοδεύσει ο διευθυντής. Δεν του λες ποιος είναι από την αρχή. Ναι. Ή πριν μια ώρα. Λοιπόν, σε ένα μόνο ξενοδοχείο κάναν αυτή την πρακτική, υπάρχει καταγγελία, κύριε Λοϊζίδη, ή έγιναν και σε άλλα στην ΠΑΦΟ? Έγινε σε τρία άλλα ξενοδοχεία, από ό,τι ξέρω. Σε τρία άλλα παρόμοιο τρόπο, δηλαδή μπουκάρουν μέσα στα ξενοδοχεία και παίρνουν του αλλοδαπού εκείνη την ώρα, σαν να είναι εγκληματίε και δηλώνουν ταυτότητα μπροστά σε τουρίστε και όλα αυτά. Αν δείτε και την επιστολή του συγκεκριμένου ξενοδόχου, έχουν περάσει και χειροπέδευση άτομα. Μια κοπέλα λιποθύμησε και λέει, α, την προσπείτε, λέει ότι λιποθύμησε. Δηλαδή, ο αστυνομικός είπε ότι προσποιείται η κοπέλα που λιποθύμησε. Ναι, γιατί τη πέρασε χειροπέδηση, ήταν παράνομη στο τέλος της ημέρας? Δεν είχε ταυτότητα να δείξει ποια είναι. Αλλά δεν ήταν παράνομη. Έχω πληροφορηθεί, δεν ήταν παράνομη. Μάλιστα. Απλώς η κοπέλα φοβήθηκε και λιποθύμησε. Λογικό. Τώρα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν βλέπω να γίνεται τόσο δώρο στα ξενοδοχεία. Λες και είναι όλοι παράνομοι μαζεμένοι εκεί πέρα. Με πιο εύκολο και διάκριτο τρόπο να γίνεται έλεγχος και πρέπει να γίνεται έλεγχος, γιατί το θέλουν και τα μέλη μας. Πού κάνατε αυτές τις καταγγελίες, κύριε Λοϊζίδη, πέραν από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων που ανήκετε κι εσείς, πού αλλού προβήκατε σε αυτήν την καταγγελία? Στην αστυνομία στείλατε επιστολή? Ο Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων προχώρησε σε καταγγελία και ενημέρωσε
το Υπουργείο Εργασίας, το αρμόδιο τμήμα, και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Και το Υφυπουργείο Αλλά Τουρισμού. Ο εργοδότης που ένιωσε πολύ θυγμένος έχει καταγγείλει αυτή την επιδρομή, όπως την περιγράφει, και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Εργασίας. Στον αρχηγείο της αστυνομίας, στον αρχηγό της αστυνομίας, δεν θα στείλετε επιστολή για αυτές τις μαρτυρίες? Όχι, έγινε και η καταγγελία από τον εργοδότη στο αρχηγείο της αστυνομίας. Και στο αρχηγείο. Λοιπόν, έχει γίνει ρωτήσω. Παντού. Μάλιστα. Έχω δει την κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα αυτά που σας λέω. Λοιπόν, θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευρυπίδη Λοϊζίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.